κρίμα σε όλα τα Autobots που έχουν διασκορπιστεί στους γαλαξίες. Παρόλο που ο Cybertron έχει πέσει, εμείς είμαστε ζωντανοί. Ακολουθήστε τις συντεταγμένες και ελάτε μαζί μας. Είναι επίγον. Είναι αυτό. Η γη. Κι εγώ είμαι Optimus Prime. Δύναμη διάσωση σίγμα 17 αναφέρει. Δεν γνώριζα ότι οι ομάδες διάσωσης ήταν ακόμη ενεργές. Όπου υπάρχει κίνδυνος, τα bots διάσωσης είναι εκεί. Μισό, γιατί να μην είμαστε ενεργοί. Όσο καιρό ήμασταν σε αδράνεια. Καλύτερα να αναφέρουμε στο αρχηγείο του Cybertron. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο ή εφικτό. Ο Cybertron δεν είναι πια η πατρίδα μας. Αυτός ο πλανήτης είναι. Οικογένεια ηρώων. Αστυνομία γκρίφι ροκ. Κάνε στην άκρη. Σκέφτηκα ότι θα ήθελες να πεις αντίο στο σαραβαλάκι. Είναι η τελευταία μέρα στη δουλειά. Α, δεν καταλαβαίνω γιατί η πόλη σε βάζει να πάρεις καινούριο αμάξι, μπαμπά. Μια χαρά πάει αυτό. Εξέλιξη, μικρέ. Δεν θα ήταν πόλη υψηλής τεχνολογίας χωρίς αλλαγές. Άστο, μπαμπά. Ανεξαρτιόταν από τον Κόντι, θα ήμασταν με ποδήλατα. Εσύ θα έχεις ακόμα βοηθητικές ρόδες, Κέιν. Ναι, και το κράνος θα σου χάλαγε το μαλλί. Σταμάτα, Γκράχαμ. Μην ξεχάσετε την αποφύτηση το απόγευμα. Νομίζω μπορώ να δοκιμάσω. Κόντι, θα μας δώσουν διασωστικά αυτοκίνητα, Χικάρτ. Λυπάμαι, φίλε. Είναι μόνο για εξουσιοδοτημένους χειριστές κινδύνου. Αχ, σαν να λέμε, όλοι εκτός από μένα. Πάω να αφήσω τους ταραξίες και να πάρω το ελικόπτερο για τη στεριά. Εσείς γρήγορα στο σχολείο. Και Κόντι, κάνε υπομονή. Όλα θα πάνε καλά. Heatwave, Chase, Blades, Boulder. Μετά από προσεκτική περισυλλογή, βρήκα την καινούρια σας αποστολή. Τέλεια! Χαιρόμαστε που θα μπούμε στη μάχη. Λοιπόν, πότε θα ξεκινήσουμε? Υπομονή. Είστε τα τελευταία ζωντανά bots διάσωσης. Είστε ιδανικοί για να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτού του πλανήτη, καθώς και να μάθετε από αυτούς. Εννοείς ότι θα είμαστε με τους ανθρώπους? Θα είστε οι πρεσβευτές μας στους ανθρώπους αυτού του πλανήτη. Τα πρώτα Autobot που θα ζουν με ανθρώπινη οικογένεια. Θα μελετούν τα έθιμά τους. Θα υπακούν τους κανόνες τους. Και θα συνεργάζονται για να είναι ο πλανήτης ασφαλής. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, εσείς οι τέσσερις θα εμφανιστείτε στους ανθρώπους ως μηχανές, μεταμφιεσμένοι σε ρομπότ. Τι? Παρόλο που οι άνθρωποι στη γη είναι εξοικειωμένοι με την προηγμένη τεχνολογία, η ιδέα ότι οι εξωγήινοι μπορεί να ζουν ανάμεσά τους θα προκαλούσε σίγουρα πανικό. Άρα μπορούμε να τους βοηθάμε αρκεί να κρύβουμε τον πραγματικό μας σε αυτό. Έχεις δίκιο να απαιτείς το καλύτερο για την ομάδα σου, Heatwave. Γι' αυτό και ζητάω από σένα να ηγηθείς αυτής της αποστολής. Για να διατηρήσετε την κάλυψή σας, θα πάρετε τη μορφή οχήματος βασισμένου στη γήινη τεχνολογία. Wow! Δείτε αυτές τις γραμμές. Αυτό το πράγμα είναι πολύ δυνατό. Boulder, θέλεις να σκανάρεις πρώτος? Πρωτόγονο, αλλά
μάλλον κάνει τη δουλειά που έκανα εγώ στην πατρίδα. Αυτό έχουν οι αρχές στη γη για την επιβολή του νόμου. Φαίνεται πως η επιλογή έχει ληφθεί για σένα, Blades. Μισό! Αυτό πετάει! Δεν του αρέσουν τα ύψη. Αυτός είναι ο αστυνόμος Charlie Burns. Ξέρει το μυστικό μας και θα βοηθήσει για να κρατήσετε το δικό σας. Bots διάσωσης, καλή τύχη. Είναι τιμή και μεγάλη μου χαρά. Εδώ πέρα. Κόντι, έλα εδώ. Γεια σου, γιατρέ. Φράγκη. Δεν είναι φοβερό. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια τεχνολογία. Να σας ευχαριστήσω που ήρθατε. Δεν μιλάω για τα διασωστικά. Μιλάω για αυτό. Το νέο έκθεμα του μουσείου. Κυβερνοκαλώδιος αυροειδούς δομής με έγχυση κριτιδικού DNA. Η πόλη μας έχει μία μακρά πορεία στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τώρα, χάρη στους φίλους μας στην Ουάσιγκτον, σας παρουσιάζω τις τελευταίες δυνάμεις έκτακτης ανάγκης, τα bots διάσωσης. Ρομπότ, μεταμορφωθείτε! Αυτά τα ρομποτικά οχήματα διάσωσης θα βελτιώσουν τις δυνάμεις μας. Ένας άνθρωπος μαζί με ένα ρομπότ μπορούν να κάνουν τη δουλειά ενός ολόκληρου αστυνομικού τμήματος. Της πυροσβεστικής, της μονάδας έκτακτης ανάγκης και του στρατού. Κάθε ρομπότ είναι προγραμματισμένο να ακούει μόνο τις διαταγές του χειριστή. Έτσι μπορείτε να κοιμάστε ξέροντας πως το Griffin Rock προστατεύεται από τους καλύτερους που η τεχνολογία και η ανθρωπότητα έχουν να προσφέρουν. Αυτό το ρομπότ κουνήθηκε μόνο του. Μικρέ! Κάνει στην άκρη. Θέλω φωτογραφία με τους ήρωες της οικογένειας Μπέρτς. Εδώ, αρχηγό. Σ' ακούω. Φωτιά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Hey, δεν του είπα να το κάνει αυτό. Καινούργια τεχνολογία, γιέ μου. Θα έχει και ατέλειες. Έλα, πιο γρήγορα. Μας πέρασε μια μπουλντόζα. Δεν καταλαβαίνω. Όχι τόσο αργά. Πέτα χαμηλά. Κατάλαβα. Μεταμορφώσου και απομάκρυνε τους πολίτες από το μουσείο. Παρακαλώ, εκενώστε διατηρώντας την τάξη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο για αυτούς, συνάδελφε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πύρινο χειρό με τα φυτά. Μα εγώ... Αυτό θα καταστρέψει την αρμονική φύση του σχεδίου της πλατείας. Τι... Πάλι καλά που ήρθες, Ντάνι. Θα ήμουν εδώ νωρίτερα αν το όχημά μου δεν είχε κολλήσει στην νεκρά. Την επόμενη φορά με τα πόδια. Μάλλον βραχυκύκλωμα ξεκίνησε τη φωτιά. Αυτό θα το κρατήσει για λίγο. Το κυβερνοκαλώδιο είναι πολύ εξελιγμένο για τα παλιά κυκλώματα.
Το καλό είναι ότι κανείς δεν έπαθε. Δεν του είπα να το κάνει αυτό. Δεν θα παραπονιόμουν. Το ρομπότ σου ήταν ακόμα σε λειτουργία διάσωσης. Το έδωσε στην οδηγία να σώσει ζωές και το έκανε. Παρακαλώ, Γκράχαμ. Χρειάζομαι χώρο. Ο αρχηγός είπε ότι υπάρχει καταφύγιο κάτω από τον δρόμο. Απομεινάρει από κάτι που λένε ψυχρό πόλεμο. Μάλλον παίρνουμε κι εμείς λίγο χώρο. Περιμένετε με! Δεν το καταλαβαίνω. Πώς το ρομπότ του Κέιντ ήξερε να... Μου δίνεις τα καρότα. Παρατήρησα κι εγώ μια βλάβη στο ελικόπτερό μου, αλλά τουλάχιστον το είχα υπό έλεγχο. Η βλάβη είναι γεγονός, όμως εγώ είδα... Κέιντ, Ντάνι, Γκράχαμ, τα πήγατε πάρα πολύ καλά σήμερα. Μπορώ να φύγω? Ό,τι κι αν λέει ο Όπτιμους, δεν ξέρω πόσο μπορώ να τα αντέξω αυτό. Να με διατάζουν, άλλοι να παίρνουν τα εύσημα, να ακούνε μπράβο και εμείς να προσποιούμαστε ότι είμαστε τενεκέδες. Εμένα είδες πως με οδηγεί η συναδελφός μου. Τα χειριστήριά μου πονάνε. Λέει συνέχεια πιο ψηλά, πιο ψηλά, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πάντως, ήταν ωραία να είμαι μέλος ομάδας έκτακτης ανάγκης ξανά. Βρίσκω τον αρχηγό μας πολύ ικανό. Υπάρχουν πολλά να μας διδάξει για την επιβολή των νόμων στη γη. Οι άνθρωποι είναι πολύ περίεργοι, αλλά αυτό τους κάνει ενδιαφέροντες. Φεύγω. Δεν μπορείς να φύγεις. Είσαι ο αρχηγός. Τότε να φύγουμε όλοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μας καταλάβουν ποτέ. Δεν ανήκουμε εδώ. Καταλαβαίνω τι λες. Μην ανησυχείτε, δεν ξεγελάτε κανέναν. Πιστέψτε με, ζω στον Griffin Rock και ξέρω από ρομπότ. Κι εσείς, είστε τα χειρότερα ρομπότ που έχω δει. Αποτύχαμε στην αποστολή μας. Χάσαμε την κάλυψή μας. Αν αυτός ο άνθρωπος ξέρει, θα το πει στους άλλους. Αστειεύεσαι και να χάσω την ευκαιρία να ξέρω κάτι μόνο εγώ. Κάτι τόσο μεγάλο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στην αποστολή σας, γιατί θα σας μάθω ό,τι πρέπει να ξέρετε για τη γη. Μπορείς να με μάθεις πώς να κάνω τον άνθρωπό μου να μην φωνάζει. Τι, Ντάνι, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είμαι ο Κόντι παρεπιπτόντος. Είμαι ο Blades. Μπόλτερ. Απόρριτο. Είναι ο Chase. Κι εγώ είμαι ο Heatwave. Λοιπόν, Κόντι, τώρα που ξέρεις ποιοι είμαστε, πες μας ένα καλό λόγο για να μην φύγουμε από αυτό το πλανήτη τώρα. Υπάρχουν τούνελ σαν αυτό σε όλο το νησί. Και όλα καταλήγουν στο καταφύγιο. Τέλεια για να το σκάσει από την πυροσβεστική. Wow. Είναι σαν εκατομμύριο οπτικές ίνες πάνω σε άνθρακα. Πολύ όμορφο. Κάπως έτσι είναι. Οπότε γιατί να θέλετε να φύγετε? Έτσι περιμένουν όλοι να αντιδράσετε. Βλέπετε? Κλείστε τα πόδια και προεκτείνετε τα χέρια. Σειρά σας. Σοβαρά. Δεν ξέρω που το έμαθες αυτό, αλλά όχι. Κοίτα, Κόντι, καταλαβαίνω τι κάνεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως το να μιλάω έτσι θα κάνει τον συνάδελφό μου να με σεβαστεί. Ο Κέιτ θέλει να νομίζει ότι αυτός είναι το αφεντικό. Πίστεψέ με, το κάνω αυτό χρόνια. Είναι μέρος του έργου αυτό. Το ξέρω ότι είμαι καινούριος εδώ, αλλά οι δεινόσαυροι δεν έχουν εξαφανιστεί. Αυτό θα εξαφανιστεί τώρα. Heatwave, περίμενε. Κοίτα, αν σε δουν να σταματάς το δεινόσαυρο μόνος σου, πάει η κάλυψή σου και η αποστολή σου.
Το τραβάει το φως. Τσέις, ρίξε τα φώτα σου. Του τράβηξε την προσοχή. Τώρα τι. Πρέπει να τον πάμε σε ένα μέρος που δεν έχει ανθρώπους. Watch διάσωσης. Εμπρός για διάσωση. Με τον αρχηγό. Αρχηγείο διάσωσης, ακούω. Μπαμπά, α, λοιπόν, μην ανησυχείς. Είμαι με τα bot διάσωσης. Τι, ποιος σου έδωσε την άδεια να... Εκείνα, θέλω να πω, α, μπαμπά, δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά τα bot διάσωσης δεν είναι ρομπότ. Είναι από άλλο πλανήτη. Είναι εξωγήινοι. Πόσο καιρό το ξέρεις? Μισό, το ήξερες? Κόντι, πού είσαι? Αρχηγέ Μπέρνς, μπορώ. Κατευθυνόμαστε δυτικά στην οδό Λέικ και καταδιώκουμε ένα δεινόσαυρο. Δεινόσαυρο, πάλι? Κόντι, δεν οδηγείς, ε? Όχι. Γιατί παίρνουμε τα παλιά αυτοκίνητα, α? Γι' αυτό θα σας εξηγήσω αργότερα. Πήρες το αμάξι μου? Άκου, στον T-Rex αρέσουν τα φώτα. Νομίζω πρέπει... Λίγα λόγια, περισσότερη δράση. Ουα, αυτό το μηχάνημα πάει σχεδόν μόνο του. Μείνε εδώ, γε μου. Να πετάξουμε πιο κοντά στο δεινόσαυρο, αλλιώς είμαστε άχρηστοι. Κόντι, τι έκανε στα ρομπότ μας? Αν θέλεις να κάνουν αυτό που λες, πρέπει να το ζητήσεις ευγενικά. Κόντι, βγες από το κανάλι. Είναι μόνο για την ομάδα έκτακτης ανάγκης. Ηρέμησα, Κέιτ. Ο Κόντι εντόπισε τον δεινόσαυρο πρώτος. Για την ώρα είναι στην ομάδα. Εντάξει. Έχεις καμιά ιδέα, Κόντι? Όχι ακριβώς, αλλά ξέρω κάποιον που έχει. Παρακαλώ. Κόντι, στην έκθεση δεινοσαύρων. Ναι, καλά. Τώρα ενδιαφέρεσαι. Πώς πάει, Γκράχαμ? Κοντεύω. Λίγο μόνο πιο δεξιά. Και τώρα θα σηκώσω την οροφή. Έτοιμο, Ντάνι. Πιστεύεις ότι θα κρατήσει έναν τυραννόσαυρο? Θα το μάθουμε. Απασχόλησέ τον, μπαμπά, η Ντάνι φτάνει. Πώς θα φέρουμε τώρα αυτό το πράγμα εδώ? Έλεγα ότι δεν θα ρωτούσες. Ελπίζω η Φράγκη να έχει δίκιο.
Λέτε να το καταλάβουν. Περιμένετε. Θέλω μία φωτογραφία με τους ηρωές μου. Όλους τους ηρωές μου. Έλα τώρα, μπαμπά. Επειδή ο Κόντι έλαβε μία κλίση διάσωσης, δεν σημαίνει ότι είναι μέλος της ομάδας. Ναι, σημαίνει. Ου! Αλλιώς ούτε κι εμείς. Το Κόντι είναι ο σύνδεσμός μας σε αυτή την αποστολή. Είναι ο λόγος που δίνουμε μια ευκαιρία σε αυτό το μέρος. Ήμουν σαφής. Α, μπαμπά, αυτό το πράγμα μου μίλησε. Σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με τα ρομπότ. Πρόκειται για τεχνολογία που δυσλειτουργεί. Δεν δυσλειτουργούν. Είναι εξωγήινοι. Τι?